Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε για άλλη μία μέρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Παρακολουθείτε όλη την εκπομπή Infotainment. Εγώ είμαι η Τζοάννα Χριστοφόρου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Ξεκινάμε λίγο με τα συλλαλητήρια που διεξάγονται αυτή την ώρα σε όλη την Ελλάδα. Μικρής έντασης όμως και με μικρή συμμετοχή. Αυτό υπήρχε έτσι και από χθες, καθώς και η ίδια η ΑΔΔ αλλά και η ΟΛΜΕ έκαναν λόγο ότι δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή στους από ανθρώπους. Να σας πω ότι σήμερα από τη μία το μεσημέρι είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Κλαθμόνος το ΠΑΜΕ και σύλλογοι των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αντιδρούν και διαμαρτύρονται για το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Ταυτόχρονα, έξω από το Δημαρχείο έχουν συγκεντρωθεί συνταξιούχοι, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις περικοπές των συντάξεών τους, για το μικρό ποσό της σύνταξής τους, καθώς και για τις ακριβές τιμές των φαρμάκων. Ό,τι νεότερο και ό,τι προκύψει, εμείς θα συνδεθούμε live με το συνεργείο μας που βρίσκεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Ξεκινάμε όμως κανονικά με την ροή της εκπομπής μας και θα σας πω για κάποιες καταγγελίες που έτσι έχουν προκύψει για κακοποίηση ή παραμέληση παιδιών στην Αρκαδία. Η κοινωνική λειτουργία 84 χωρών κάθε χρόνο στις 19 Μαρτίου διοργανώνουν την ημέρα δράσης για την κοινωνική εργασία, μέρα προβολής του ρόλου και του έργου των κοινωνικών λειτουργών και της κοινωνικής εργασίας. Ως επιστήμη στηρίζεται στις βασικές αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης και έχει στόχο την ανακούφιση από τα προβλήματα όσων βρίσκονται σε κίνδυνο. Σύνθημα της φετινής δράσης είναι «Κοινωνική λειτουργία σε διαθεσιμότητα, κοινωνικές υπηρεσίες σε έλλειψη», επιθυμώντας με αυτόν τον τρόπο να επισημάνουν τα προβλήματα του κλάδου και κατ' επέκταση ολόκληρης της κοινωνίας, καθώς οι συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και μεμονωμένα τα άτομα φυσικά, έχουν οδηγήσει στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό τους. Η πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Νομού Αρκαδίας και Λακωνίας, Ιωάννα Μπαλία, αναφέρθηκε σε μία σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στο σύνολό τους από το 2008, δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσει η κρίση, όπως απολύσεις, ανεργία νέων, αυξητική τάση της φορολογίας, μείωση μισθών και συντάξεων, απώλειες κατοικιών λόγω αδυναμίας αποπληρωμής δανείων, καταστάσεις που δημιουργούν ανασφάλεια με την κοινωνία ουσιαστικά να βογκά και η κατάσταση να γίνει ολοένα και δραματικότερα. Αναφέρθηκε και στα ποσοστά τα οποία παρουσιάζουν αυξητική τάση και αφορούν στον υποσιτισμό ανθρώπων, στην αδυναμία θέρμανσης, πληρωμής λογαριασμών, όπως είναι το ρεύμα και το νερό, στέγασης, δηλαδή στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Ειδικότερα σοβαρό πρόβλημα είναι ο υποσιτισμός των παιδιών και η αδυναμία πρόσβασής τους στις υπηρεσίες υγείας, δεδομένου ότι είναι ανασφάλιστοι οι γονείς τους και δεν μπορούν κατ' επέκταση και τα ίδια να θεραπευτούν από κάποια ασθένεια που αντιμετωπίζουν. Εμείς τώρα θα πάμε να σας... Θα συγκεντρούμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το συλλαλητήριο. Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, Τζοάννα, από το Παγκράτη, από την Οδό Αστρονίου, όπου πριν από περίπου μία ώρα συνειδιαστικά 150 περίπου εκπαιδευτικοί έφτασαν στο σημείο. Από αυτούς τη μισή έχουν ανέβει στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και το οποίο ουσιαστικά τελεί υποκατάληψη. Εδώ, Τζοάννα, στην Οδό Αστρονίου, οι εκπαιδευτικοί έχουν ανέβει στην ταράτσα του κτηρίου και φωνάζουν συνθήματα, και ακριβώς από κάτω βρίσκονται άλλοι 50 συνάδελφοί τους, οι οποίοι παρεμένουν στον δρόμο. Αυτή τη στιγμή πήγε μια δημιουργία των ΜΑΤ μέσα στην πολυκατοικία με σκοπό προφανώς να εκενώσει το γραφείο και την ταράτσα. Από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί ανέβηκαν στην ταράτσα του κτηρίου και με το καλό προς το παρόν προσπαθούν να πείσουν τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν αναρτήσει και πανό να αποχωρήσουν από το σημείο και να εκενωθεί ουσιαστικά το κτίριο. Τα συνθήματα που ακούμε είναι από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο που υποστηρίζουν τους συναδέλφους τους που έχουν κάνει κατάληψη στο κτίριο. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Έχεις μιλήσει με κάποιον από τους εκπαιδευτικούς? Καθώς λύγει τώρα και το μέτρο της... Λοιπόν, Τζοάννα, αυτή τη στιγμή και άλλες αστυνομικές δημιουργίες έρχονται στο σημείο και αποκλείουν και την είσοδο του συγκεκριμένου κτηρίου. Πρόκειται προφανώς ότι για το γεγονός ότι δόθηκε εντολή για εκένωση του πολιτικού γραφείου του Κυριάκου
Μητσοτάκη, κάτι το οποίο ήταν εν πολύς αναμενόμενο και τώρα έχουμε και την αστυνομική επέμβαση στα συστήματα που ακούμε από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διαμαρτύρονται για αυτό το γεγονός. Με μάτ και βία δεν γίνονται παιδεία, φωνάζουν για ακόμη μια φορά τις τελευταίες εβδομάδες καθώς βρίσκονται συνέχεια σε διαδικασία κινητοποιήσεων. Να σε ρωτήσω, Σωτήρη, επειδή λήγει τώρα στις 22 Μαρτίου το μέτρο της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών, τι έχουν σκοπό να κάνουν, έχετε μιλήσει μαζί τους? Ναι, ακριβώς επειδή ισχύει αυτό που λες, αυτό που θέλουν είναι μια δέσμευση από τον Υπουργό ότι δεν θα απολυθεί κανείς στις 22 του μηνός και γι' αυτό βρίσκονται σε κινητοποίηση μεγάλης διαρκείας με διάφορες ενέργειες όπως η κατάληψη του Φυσεάδου του Υπουργείου Παιδείας πριν από λίγες μέρες, συμμετοχή στο συλλαλητήρια της ΑΔΔ για τον ίδιο ακριβώς λόγο, αλλά και αυτή η ευνηδιαστική κατάληψη στο Υπουργείο, στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα έχουν κλείσει και τον δρόμο μάλιστα του Ναυρού Εφρονίου και πλησιάζει και τις αστυνομικές δυνάμεις, φωνάζουν συνθήματα προκειμένου να πιέσουν με αυτόν τον τρόπο ώστε να μην ξενωθεί το κτίριο από την αστυνομία. Υπάρχει περίπτωση να γίνει και χρήση χημικών, γιατί ακούμε ότι είναι πολύ μεγάλη ένταση που επικρατεί. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν αντισταθούν στην αστυνομική εντολή να κοινώσουν το κτίριο, τότε όλα είναι πιθανά. Έχει συμβεί αυτό και σε πορεία των εκπαιδευτικών. Η τελευταία εκένωση κατάληψης που έκαναν στο Υπουργείο Παιδείας έγινε χωρίς χρήση βίας, μιας που συμφώνησαν με τον επικεφαλή της αστυνομίας. Μένει να δούμε αν θα γίνει και αυτό τώρα, δηλαδή αν θα αποχωρήσουν οικειοθελώς ή αν θα φέρουν αντίσταση τόσο εκπαιδευτικοί που βρίσκονται μέσα στο κτίριο που συνεργάζεται το γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και οι συνάδελφοί τους που βρίσκονται έξω στον δρόμο και αυτή την ώρα είναι μπροστά στην αστυνομική δημιουργία που αποκλεί την πρόσβαση στο κτίριο. Σωτήρη, οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν και στα σεμινάρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Δεν θέλουν να υπάρχει αξιολόγηση? Τι είναι αυτό που τους ενοχλεί? Αυτό που εξηγούν, Τζοάννα, στο λόγο για τον οποίο αντιδρούν και στην αξιολόγηση, το οποίο βεβαίως στην κοινωνία μπορεί να ακούγεται πολύ περίεργο, για ποιο λόγο ένας ουσιαστικά δημόσιος υπάλληλος να αντιδράει στην αξιολόγηση, είναι ότι ισχυρίζεται ήδη ότι η αξιολόγηση δεν γίνεται με καθόλου σωστό τρόπο, δεν γίνεται με σωστά κριτήρια, όπως χαρακτηριστικά να φέρνουν εκπαιδευτικοί με διδακτορικά και μεταπτυχιακά στήσεται σε διαθεσιμότητα. Ουσιαστικά θεωρούν ότι η αξιολόγηση είναι ένας τρόπος για την κυβέρνηση για να απολύσει εκπαιδευτικούς χωρίς πραγματικά ουσιαστικά και αντικειμενικά κριτήρια. Άρα οι εκπαιδευτικοί λοιπόν δεν αμφισβητούν την διαδικασία, δεν αμφισβητούν το μέτρο της αξιολόγησης. Δεν αρνούνται δηλαδή να αξιολογηθούν, αμφισβητούν όμως τη διαδικασία και τα κριτήρια για τα οποία ακολουθεί αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Σωτήρη, πόσα άτομα έχουν μπει στο πολιτικό γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη? Περίπου 50 άτομα. Είναι περίπου 50 άτομα μέσα και άλλα 70-80 απέξω στο δρόμο. Μάλιστα. Και οι δημιουργίες των ΜΑΤ έχουν μπει αυτή τη στιγμή μέσα στο κτίριο κάποιες και απέξω έχουν μείνει κάποιες άλλες και κλείνουν τους δρόμους. Ακριβώς, Τζάνα. Η μία των ΜΑΤ βρίσκεται μέσα στο κτίριο. Μένει να δούμε αν θα αναγκάσουν τους εκπαιδευτικούς να αποχωρήσουν. Γενικότερα υπάρχει πολύ αστυνομική δύναμη στο σημείο και από τη στιγμή που εμφανίστηκαν τα ΜΑΤ οξύθηκαν και τα πνεύματα. Εξήγησε τα συνθήματα τα οποία ακούτε. Βλέπουμε εμείς και στις οθόνες μας κάποιες φωτογραφίες από τους εκπαιδευτικούς που έχουν ανέβει στην ταράτσα του κτηρίου. Ο κύριος Μητσοτάκης πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Δεν βρίσκεται εδώ, πιθανότατα να είναι στο Υπουργείο. Υπάρχει επικοινωνία μέσω τελεχών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι οποίοι βρίσκονται εδώ στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν συμφωνήσει, αν έχουν κάνει κάποιες διαπραγματεύσεις ή το σημαντικότερο, αν ο Υπουργός έδωσε τις δεσμεύσεις που ζητούν εδώ οι εκπαιδευτικοί για να αποχωρήσουν. Πάντως, η ουσία είναι ότι προφανώς έχουμε εκένωση για μέσω της αστυνομικής επιβολής. Ωραία, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα συνδεθούμε μαζί σου για να μας ενημερώσεις σχετικά με το θέμα. Κυρίες και κύριοι, εμείς τώρα θα περάσουμε να δούμε το βίντεο το οποίο σας προανήγγυλα πριν δούμε όλες τις εξελίξεις με τους εκπαιδευτικούς. Να σας πω εδώ ότι
όσοι βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και κινητικότητας από τους εκπαιδευτικούς, επειδή η κυβέρνηση έχει βγάλει κάποιες θέσεις οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, είναι αριθμητικά μικρότερες από ό,τι είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Πάμε όμως τώρα να δούμε το βίντεο με τις καταγγελίες που υπάρχουν για την κακοποίηση ή την παραμέληση παιδιών στην Αρκαδία. Οι δρομές και τα προγράμματα συρρυκνώνονται, οι πόροι μειώνονται ή εξαφανίζονται, με αποτέλεσμα οι κοινωνικές υπηρεσίες να μην μπορούν να καλύψουν όχι την πρόληψη, αλλά ούτε καν τις επίγουσες ανάγκες. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καθόλου τις ανάγκες πια των ανθρώπων που φτάνουν σε εμάς. Νιώθουμε και εμείς αβοήθητοι απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Δεν έχουμε πόρους, δεν έχουμε υπηρεσίες, υποστελεχωμένες υπηρεσίες, μέσα στο όλο γενικότερο κλίμα της μείωσης του δημοσίου και με τις μείωσεις του αριθμού των προσλήψεων στο ποσοστό 10-1, δηλαδή 10 φεύγουν και ένας μπαίνει στη δουλειά, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και την υποστελέχωση και των κοινωνικών υπηρεσιών. Οπότε φαίνεται και το καταλαβαίνετε αυτό, ότι αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και μέσα σε όλο αυτό η πολιτεία θέτει σε διαθεσιμότητα και στις 22 Μαρτίου απολύει 41 κοινωνικούς λειτουργούς από την εκπαίδευση, την τεχνική εκπαίδευση και από το ΙΚΑ. Που θα μπορούσε μια ορθολογική αντιμετώπιση, θα ήταν σε αυτό το θέμα, θα ήταν να τοποθετηθούν αυτοί οι κοινωνικοί λειτουργοί εκεί που πραγματικά χρειάζονται και που ο σύνδεσμός μας ως ΚΛΕ έχει κάνει επίσημα καταγραφή των κενών θέσεων. Υπάρχουν πάρα πολλές κενές θέσεις με βάση τα προηγούμενα δεδομένα, όχι με βάση αυτά που σας περιέγραψα λίγο πριν. Πάρα πολλές κενές θέσεις. Να σας πω για παράδειγμα ότι στα νοσοκομεία στο 30% των θέσεων σε όλη τη χώρα είναι κενές. Έχουμε ένα ποσοστό 30%. Και να μιλήσω και πιο συγκεκριμένα για την Αρκαδία, περιγράφοντας ακριβώς τις κοινωνικές υπηρεσίες και την στελέχωσή τους. Το νοσοκομείο, το Πανακαρδικό Νοσοκομείο έχει έναν κοινωνικό λειτουργό, η Περιφέρεια έχει έναν κοινωνικό λειτουργό, ο Δήμος έναν κοινωνικό λειτουργό. Τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, τα οποία είναι σε μια μεσοβέσκη κατάσταση μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014 έχουν πάρει παράταση, από εκεί και ύστερα αλλάζει η μορφή τους. Να μιλήσουμε ότι τα δικαστήρια ανηλίκων δεν έχουν καθόλου, οι φυλακές δεν έχουν κανένα κοινωνικό λειτουργό και υπάρχουν και δήμοι στην Αρκαδία οι οποίοι δεν έχουν δεν στελεχώνονται από κανένα κοινωνικό λειτουργό. Οπότε φαίνεται και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε γενικό επίπεδο η πολύ μεγάλη έλλειψη αποδεδειγμένα με στοιχεία, αυτά σας τα λέω, των υπηρεσιών από κοινωνικούς λειτουργούς. Φαίνεται ότι λοιπόν η πολιτεία νομίζω ότι είμαστε περιττοί και θεωρεί επίσης ότι είναι σπατάλη να υπάρχουν υπηρεσίες που θα διεκδικήσουν παροχές για τους πλέον ευάλωτους και φαίνεται επίσης να πω την πραγματικότητα, νομίζω ότι τα προβλήματα θα λυθούν από μόνα τους. Τα έχουμε αφήσει όλα λες και θα πάνε μόνα τους να λυθούν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκες, οι άνθρωποι μας χρειάζονται. Έχουμε υπηρεσίες που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Φτάνουν, να σας πω για παράδειγμα, καταγγελίες για παραμέληση ή κακοποίηση παιδιών και δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, όπως επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα ιδρυματικής περίθαλψης και προστασίας των παιδιών, γιατί τα ιδρύματα είναι ελάχιστα και κλείνουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους που βρίσκονται που αντιμετωπίζουν κάποια. Συνεχίζουμε τώρα και να πάμε στον πρώην νεοποιητή, το νέο παιδί, το οποίο ξεκινά να λειτουργεί διστακτικά από σήμερα, 5-20 Μαρτίου. Οι γιατροί και το ιατρικό προσωπικό που θα στελεχώσουν το σύστημα βρέθηκαν στα κατατόπους νοσοκομεία πάνω στην Λάρισα, γενικά στη Θεσσαλία, και καταγράφηκαν ώστε να μεταφερθεί ο αριθμός των εργαζομένων στο Υπουργείο Υγείας για να καλύψει τις περαιτέρω ανάγκες με νέες προσλήψεις προσωπικού. Έρχονται λοιπόν νέες προσλήψεις προσωπικού στο νέο παιδί. Πάμε να δούμε το βίντεο.
Του αρμόδιου Υφυπουργού Υγείας Αντώνη Μπέζα έγινε γνωστό πως το παιδί ανοίγει τις πύλες του στις 20 Μαρτίου και οι γιατροί και το προσωπικό του παλαιού ΕΟΠΗ που θα στελεχώσουν τη νέα δομή πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους στη συγκεκριμένη ημερομηνία. Όσοι λοιπόν δέχτηκαν να συνεχίσουν την εργασία τους στο νέο σύστημα υγείας βρέθηκαν σήμερα στον διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου ώστε να καταγραφούν και να τους δοθούν οι θέσεις τους. Συγκεκριμένα στο νομό Εύρου αποδέχτηκαν τη μετακίνηση από τον ΕΟΠΗ στο παιδί 19 γιατροί και 44 στελέχη ιατρικού προσωπικού όπως νοσηλευτές, μικροβιολόγοι, επισκέπτες υγείας, ΜΕΕΣ και άλλα. Οι συγκεκριμένοι θα στελεχώσουν τις παλαιές μονάδες του ΕΟΠΗ σε Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Σουφλίδη, Δημότυχο και Ορεστιάδα. Προσήλθαν σήμερα και ανέλαβαν υπηρεσία 19 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και 44 στελέχη υγειονομικό προσωπικό, επίσης διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτές, μικροβιολόγοι, επισκέπτες υγείας, ΜΕΕΣ, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το περιφερειακό δίκτυο υγείας στο νομό μας για να στελεχώσουν την νομαρχιακή μονάδα υγείας της Αλεξανδρούπολης αλλά αντίστοιχα και τις τοπικές μονάδες υγείας σε Φέρες, Σουφλί, Δημότυχο και Ορεστιάδα. Από τις 20 Μαρτίου λοιπόν οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται στις θέσεις τους και μέσα σε λίγες μέρες αφού τελειώσουν και κάποιες διοικητικές διαδικασίες θα είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τους ασφαλισμένους αλλά και τους ανασφάλιστους του ΕΟΠΗ χωρίς κανένα αντίτιμο χρηματικό. Από αύριο θα βρίσκονται σε αυτές τις 5 μονάδες υγείας το αντίστοιχο προσωπικό, εκεί που υπηρετούσε και μέχρι σήμερα, και ολοκληρώνοντας από τη μεριά μας ορισμένες τυπικές διαδικασίες που αφορούν την έκδοση των κωδικών για τη συνταγογράφηση, την έκδοση των νέων σφραγίδων που απαιτούνται, πιστεύουμε ότι σε πολύ λίγες μέρες θα είναι έτοιμο το σύστημα για να δεχθεί και να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, δηλαδή διάγνωση, θεραπεία, συνταγογράφηση σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες που έχουν ανάγκη υγειονομικής φροντίδας. Ανεξάρτητα δηλαδή αν έχουν κάλυψη από ασφαλιστικό φορέα ή αν είναι ανασφάλιστοι. Χωρίς την καταβολή κάποιου εξέταστρου προκειμένου να τους παρασχεθεί η αντίστοιχη φροντίδα. Το προσωπικό θα εργάζεται 8 ώρες και θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 2 ωράρια που είναι 7 με 3 και 11 με 7. Την τοποθέτηση του προσωπικού θα την κάνει ο υπεύθυνος της κάθε μονάδας που θα οριστεί άμεσα. Το ιατρικό προσωπικό θα έχει την απασχόληση 8 ώρων στη διάρκεια της ημέρας. Θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ ενός ωραρίου από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα ή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Η κατανομή του ιατρικού προσωπικού στις δομές και τα ωράρια απασχόλησής του θα καθοριστούν από τον υπεύθυνο μονάδας, της νομαρχιακής μονάδας υγείας του παιδί που σήμερα θα οριστεί και που θα αναλάβει ουσιαστικά την καλύτερη δυνατή οργάνωση και τον συντονισμό για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες του νομού μας. Μπορεί, όπως τόνισε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου, ο αριθμός των ιατρών και του ιατρικού προσωπικού να είναι μικρός, αλλά θα στελεχωθεί το επόμενο διάστημα από προσλήψεις επικουρικών γιατρών, αλλά και με συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς. Μάλιστα, λοιπόν, ο νέος φορέας θα αρχίσει να λειτουργεί διστακτικά έτσι από την ερχόμενη εβδομάδα. Να σας πω ότι, όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ, θα αρχίσει να δέχεται τους ασθενείς ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ικανότητας, ακόμα και τους ανασφάλιστους πολίτες, ενώ μέχρι να γίνει κανονικά η λειτουργία του, ο πολίτης που θα πάει εκεί, ο ασθενής, δεν θα πληρώσει καμία αμοιβή, δεν θα πληρώσει κανένα εξέταστρο. Όμως, αυτά ακούσατε από το ρεπορτάζ της Τράκης, στην Κρήτη ωστόσο η λειτουργία του νέου φορέα, του παιδί, θα ξεκινήσει με 100 γιατρούς λιγότερους, σύμφωνα με πληροφορίες. Συνεχίζουμε και πάμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη, λοιπόν, η ανεργία έχει ξεπεράσει και το 30%. Είναι αυτό που λένε μια δραματική αύξηση της ανεργίας, ειδικά για μια συγκεκριμένη περιοχή, γιατί δεν μιλάμε πανελλαδικά, μιλάμε αποκλειστικά και μόνο για την Κρήτη. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα επίσημα στοιχεία από το ΕΚΙ, τα ποσοστά ανεργίας στο νησί έχουν σκαρφαλώσει στο 29%. Την ίδια ώρα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που προβλέπει την πρόσληψη 10.000 ανέργων από 30 έως 66 ετών στον ιδιωτικό τομέα με επιδότηση. Θα δούμε τώρα το βίντεο για να ενημερωθούμε και εμείς, αλλά και εσείς σχετικά με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Σκαρφάλωσε στο 29% και η μαύρη εργασία λαμβάνει όλο ένα και πιο δραματικές διαστάσεις στο νησί,
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ξεκινά νέα επιδοτούμενα προγράμματα για 10.000 ανέργους από 30 έως 66 ετών στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα είναι συνολικής δαπάνης 54 εκατομμυρίων ευρώ και επιδοτεί τις επιχειρήσεις για 12 μήνες με 450 ευρώ αναεργαζόμενο. Προϋπόθεση είναι να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους το τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης, ενώ δεν μπορούν να μετάσχουν όσες το ίδιο διάστημα έχουν προχωρήσει σε αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για το προσωπικό που απασχολούν με μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική ή εκπεριτροπή σε απασχόληση. Είναι καλό να υπάρχουν τα προγράμματα. Ο κόσμος πεινάει, δεν υπάρχουν δουλειές, τίποτα. Κρίση, φτώχεια, το Ηράκλειο είναι. Γενικά δεν πάνε καλά τα πράγματα. Για ανέργους. Για ανέργους, αλλά εμένα, για να σας δώσω να καταλάβετε, έκανα μία αίτηση στον ΟΑΕΔ και με πήρανε στο Δήμο Ιεράπετρας. Και την απέριψα και έκανα και κάνω ταξιζή. Αλλά αφορούν μικρά παιδιά. Αφορούν παιδιά μέχρι 27 χρονών, νομίζω μέχρι 28, οπότε οι υπόλοιποι τι μπορούν να κάνουν. Λέω, όταν είναι κάποιος 35 ή 40, δεν μπορεί να μπει μέσα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να δημιουργούν ένα προσωρινό ανάγχωμα, όμως σε καμία των περιπτώσεων δεν λύνουν το πρόβλημα της ανεργίας ούτε εξασφαλίζουν πραγματικές θέσεις εργασίας. Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες άνεργοι σπέβδουν στα γραφεία του ΟΑΕΔ προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις, ψάχνοντας έστω και προσωρινά μία θέση εργασίας. Τα ποσοστά ανεργίας στην Κρήτη σκαρφάλωσαν στο 29%. Ωστόσο, οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν πάντα την πραγματικότητα, η οποία είναι ακόμα πιο σκληρή, καθώς οι συνέπειες της ανεργίας είναι μακροχρόνιες. Όσον αφορά τώρα την ανεργία, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε στις προβλέψεις που είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα. Παρόλα αυτά τα προγράμματα που είπαμε προηγουμένως, παρόλες τις υποσχέσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας ότι το επόμενο διάστημα θα γινόταν μια ανάσχεση της ανεργίας, βλέπουμε καθημερινά και ειδικά στην Κρήτη. Όταν σκεφτούμε ότι ξεκινά όπου να είναι και ο τουρισμός, να μην δημιουργεί κανένα ανάγχωμα για την ανάσχεση της ανεργίας. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Και το επόμενο διάστημα, δυστυχώς, η ανεργία θα ξεπεράσει το 30%, με αποτέλεσμα και σε συνάρτηση με την ανασφάλιστη εργασία, να έχουμε το επόμενο διάστημα και την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων. Πάμε. Η ίδια η Χρυσή Αυγή δηλώνει ότι ο κύριος Αλεξόπουλος δεν έχει καμία τιμή, ούτε προσωπική αλλά ούτε και πολιτική, καθώς ενώ στην αρχή είχαν πει ότι όποιος παραιτηθεί θα παραδώσει και, θα παραιτηθεί και από το βουλευτικό του αξίωμα, ο ίδιος δεν το κάνει. Από τη δικιά του πλευρά, ο κύριος Αλεξόπουλος δηλώνει μετανιωμένος. Αν θέλετε να μάθετε αν είναι μετανιωμένος για το ότι μπήκε στη, έγινε βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή ή γιατί έφυγε από αυτό, δείτε το επόμενο βίντεο. Μετανοημένος εμφανίζεται ο Χρυσαυγίτης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος. Δεν γνώρισε ή υποστηρίζει την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, αν και ήταν μέλος της οργάνωσης από το 1996. Θα έχει ενδιαφέρον όμως η στάση που θα τηρήσει το επόμενο διάστημα, αν θα προβεί σε αποκαλύψεις για τα όσα γνώριζε και τι τον εμπόδιζε τελικά να αποστασιοποιηθεί νωρίτερα από την οργάνωση. Λυπάμαι που δεν ενήργησα νωρίτερα και δεν διαφοροποίησα τη στάση μου όταν έβλεπα σε ποιους δρόμους οδηγούνται μια πολιτική προσπάθεια που εγώ την πίστεψα ως πατριωτική, αντισυστημική, κοινωνική και κατέληξε να χαρακτηρίζεται από δράσεις και ενέργειες που εγώ αλλά και πολλοί συναγωνιστές μου καταδικάζουμε απερίφραστα και μετανιώνω που έστω και άθελά μου συνδέθηκα πολιτικά με αυτές. Στη σημερινή μου δήλωση θα ήθελα να είχα προβεί νωρίτερα, αλλά δεν το έκανα για λόγους που επιφυλάσσομαι να αναφέρω στο μέλλον, αναφέρει στην επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, γνωστοποιώντας την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί.
Ο κύριος Αλεξόπουλος δεν είχε εμφανιστεί το προπερασμένο Σάββατο στην εκδήλωση του κόμματος που έγινε στη Λάρισα για την ανακοίνωση των υποψηφίων αντιπεριφερειαρχών και του υποψήφιου περιφερειάρχη της Θεσσαλίας με τη Χρυσή Αυγή. Ο βουλευτής δεν απαντά στο τηλέφωνο, ενώ σήμερα ο πατέρας του, που λειτουργεί το κατάστημα αλεύρων και ζωοτροφών στην οδό Ιωαννίνων, το έκλεισε όταν άρχισαν να καταφτάνουν τηλεοπτικά συνεργεία. Ο πατέρας του Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου σήμερα έκλεισε το κατάστημα που διατηρεί επί της οδού Ιωαννίνων. Από την ημέρα που έγινε γνωστό ότι ο κύριος Αλεξόπουλος ανεξαρτητοποιείται, ένα περιπολικό βρίσκεται τις περισσότερες ώρες σε πολύ κοντινή απόσταση από το κατάστημα. Πριν ένα χρόνο περίπου, ο κύριος Αλεξόπουλος λάμβανε μέρος στην αιμοδοσία μόνο για Έλληνες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας στις 27 Απριλίου και ευχόταν στα μέλη αντιφασιστικών οργανώσεων που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν να νεκροφιλήσουν τα παιδιά τους και υποσχόταν διάφορα άλλα. Περιμένει ο Γράμμος! Στην πατρίδα μου του τι θα κάνω! Δεν υπάρχει λόγο να είμαστε εδώ πέρα, μου κάνουν την παράθυρα, τώρα μαλώνουν σαν τα σκυλιά που δείχνουν. Τις διαβουλιά θα σας πάρουμε και τα μπρακιά θα σας πάρουμε! Αποχωρώντας είχε σταθεί δίπλα στο σημερινό υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Λάρισας, Δημήτρη Κολτσίδα, που μαζί με άλλους ομοειδεάτες χαιρέτησαν ναζιστικά. Παραδώστε την έδρα, δεν σας ανήκει, του λένε με ανακοινώσεις τους τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Τον χαρακτηρίζουν μάλιστα Ιούδα. Αύριο αναμένεται να καταθέσει, όπως ήταν προγραμματισμένο, στην Επιτροπή Θεοντολογίας της Βουλής, που συζητά την άρση ασυλίας των χρυσαυγητών βουλευτών. Μάλιστα, τα συμπεράσματα είναι δικά σας, δεν έχουμε να σχολιάσουμε τίποτα άλλο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και γενικά όταν κάποιος βουλευτής μιας πολιτικής παράταξης ενός κόμματος ανεξαρτητοποιείται για τους δικούς του λόγους, καλό είναι οι πολίτες να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Συνεχίζουμε τώρα. Έχουμε δει τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία. Πολλά σχολεία έχουν συγχωνευτεί. Άλλοι μαθητές κάνουν πάλι μαθήματα σε containers, καθώς δεν υπάρχουν κατάλληλα σχολικά κτίρια για να στεγάσουν τους μαθητές. Ωστόσο, τώρα στην Λάρισα, ένα νηπιαγωγείο εγκαινιάστηκε. Είπανε, ωραία, είχαμε ανάγκη από αυτό το σχολείο, επιτέλους έγινε στην πόλη μας. Με τις πρώτες βροχές όμως, και αυτό πλημμύρισε. Άμα να δούμε το βίντεο. Ένας μοναδικός αριθμός εισακτέων θα υπάρχει από φέτος για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, αφού, όπως ανέφερε και σε σχετικό του δημοσίευμα το newsbeast.gr, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν άφηνε περιθώρια στο Υπουργείο Παιδείας να διατηρήσει το υπάρχον καθεστώς των ειδικών κατηγοριών. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ειδικές κατηγορίες καταργούνται από τις φετινές πανελλαδικές και όσοι ανήκουν σε αυτές θα λαμβάνουν ελεύθερες μεταγραφές κοντά στον τόπο κατοικίας τους, όπως ίσχυε και το 2010-2011. Στην ουσία, το Υπουργείο Παιδείας υιοθέτησε την πρόταση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. Ότι θα υπάρχουν διαμετατηρίες, θα υπάρχουν, προφανώς. Αυτά τα ευεργετικά μέτρα δόθηκαν ακριβώς γιατί η πολιτεία ήρθε να καλύψει ένα κενό, δηλαδή να βοηθήσει πραγματικά μία κατηγορία συμπολιτών μας που είτε το επέλεξαν είτε τους έτυχε να είναι γονείς πολλών παιδιών. Νομίζω ότι πρέπει κάτι να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους για να αμυφθούν σε εισαγωγικά αυτό και για το ότι προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική οικογένεια. Τώρα, λέω, το Υπουργείο πρέπει να βρει συνταγματικά κατοχυρωμένους τρόπους που να δίνει στους ανθρώπους αυτούς αυτό που πραγματικά το δίνει, αλλά το δίνει λίγο τσαπατσούλικα, λίγο πρόχειρα. Με αποτέλεσμα, όταν προσφεύγει κάποιος στο δικαστήριο, επικαλούμενος κιόλας τον λόγο της ισότητας μεταξύ όλων των συμπολιτών, να ακυρώνει την απόφαση. Τώρα ξανακούγεται ότι ναι μεν μπορεί το δικαστήριο να έχει ακυρώσει αυτά τα ευεργετικά μέτρα, αλλά το Υπουργείο λέει θα βρει έναν άλλο τρόπο, ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι τεκμηριωμένος και στηριγμένος, γιατί ακριβώς πιστεύω ότι η κατηγορία αυτή των συμπολιτών μας που επέλεξαν να έχουν 5, 6, 7 παιδιά είναι πραγματικά ήρωες. Ωστόσο δεν είναι μόνο η πολυτεκνική ειδική κατηγορία, είναι και τα παιδιά μουσουλμάνων, είναι οι αθλητές.
χωρίς να θεωρηθεί ρατσιστικό, εγώ λέω με τις χώρες με τις οποίες, στις οποίες, στην κατηγορία στην οποία δίνουμε ευεργετικές ρυθμίσεις, πρέπει να δούμε αντίστοιχα και εκείνοι συμπεριφέρονται έτσι στα δικής μας τέλος πάντων κατηγορίας παιδιά. Και έχει γίνει πάρα πολύ λόγος για τα ευεργετήματα που έχουν δοθεί και δεν ξέρω, πρέπει να μπαίνει μια ανταποδοτικότητα ότι ξέρετε θα μπείτε αλλά θα πρέπει να υπηρετήσετε, να προσφέρετε με βάση το ευεργέτημα στο οποίο, από το οποίο ευεργετηθήκατε και μπήκατε στο πανεπιστήμιο. Όχι να γίνετε γενίτσαροι, να γίνετε οι χειρότεροι εχθροί μετά αφού ευεργετηθήκατε. Στην κατηγορία αυτή των συμπολιτών λέω. Γιατί όταν κάποιοι τους σπουδάζει το ελληνικό κράτος, γίνονται αυτό που γίνονται και μετά γίνονται οι μεγαλύτεροι εχθροί του ελληνικού κράτους, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Από την παραπάνω ρύθμιση δεν αναμένεται να θιχτούν οι ειδικές κατηγορίες των στρατιωτικών σχολών, καθώς, όπως έγραψε το News Beast, διέπονται από διαφορετικό καθεστώς. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας θα λάβει μέρημνα για τους μαθητές της σεισμόπληκτης Κεφαλονιάς, αφού σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων θα προωθεί συνομοθετική ρύθμιση ώστε να εισαχθούν στο ξεχωριστό αριθμό θέσεων σε κάθε σχολή σε ποσοστό που θα ανέρχεται στο 0,5%. Η κατάργηση των ειδικών κατηγοριών είναι άλλη μια προσπάθεια της κυβέρνησης να μειώσει τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν. Έρχεται σαν συνέχεια του νέου Λυκείου, του νέου ΕΠΑΛ, όπου ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθούν όσοι πηγαίνουν, όσοι σπουδάζουν, να αυξηθούν οι μαθητές οι οποίοι παίρνουν μια απλή δεξιότητα, μια απλή ειδικότητα, να αλλάξει αυτή η ποσόστοση που υπάρχει από 70-30 που είναι υπέρ της γενικής εκπαίδευσης στο 70-30 υπέρ της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία θα υποβαθμιστεί κι άλλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην επαγγελματική εκπαίδευση μειώνονται οι ώρες των γενικών μαθημάτων, αυξάνονται οι ώρες των ειδικοτήτων, οι οποίες όμως οι ειδικότητες υποβαθμίζονται. Υποβαθμίζονται όχι να παίρνουν μια βαθιά ειδίκευση οι μαθητές, αλλά να παίρνουν μια απλή δεξιότητα, προκειμένου να είναι το αυριανό ευέλικτο, φτηνό εργατικό δυναμικό. Μάλιστα, τέλος λοιπόν οι ειδικές κατηγορίες από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είχαμε δει και τις προηγούμενες ημέρες την ανακοίνωση του Υπουργείου που λέει ότι εξαιρούνται από τις ειδικές κατηγορίες ακόμα και τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Επίσης, όπως είδατε και στο ρεπορτάζ, το Υπουργείο θα λάβει ειδικά μέτρα για τους μαθητές που είναι να εισαχθούν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και είναι μαθητές των σχολείων της Κεφαλονιάς. Πάμε όμως τώρα να δούμε το βίντεο που σας είπα πιο πριν με το σχολείο που πλημμύρισε στη Λάρισα. Πριν μία εβδομάδα ακριβώς εγκαινιάστηκε το νέο νηπιαγωγείο στη συνοικία της Χαραυγής, που χρόνια το περίμεναν οι δημότες. Σήμερα η εικόνα ήταν αυτή. Παιχνίδια στον αύλιο χώρο, μοκέτες και χαλιά στον ήλιο για να στεγνώσουν. Μία βλάβη σε σωλήνα είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι χώροι του νηπιαγωγείου να πλημμυρίσουν και οι γονείς να αναγκαστούν να πάρουν πίσω στο σπίτι τα παιδιά τους. Το πρωί φέραμε τα παιδιά μας εδώ στο νηπιαγωγείο και μας είπαν οι νηπιαγωγοί ότι κάποια τμήματα δεν θα λειτουργήσουν εκτός αν υπάρχει ανάγκη για κάποιο παιδί. Εκτός αν οι γονείς δουλεύουν δηλαδή και πρέπει να το αφήσουν. Είδαμε πλημμυρισμένο εδώ το σχολείο. Προσπαθούσαν και οι νηπιαγωγοί και κάποια άλλη κύρια να βγάλουν τα νερά. Τώρα πώς συνέβη το γεγονός δεν ξέρουμε. Πριν μια εβδομάδα εγκαινιάστηκε το σχολείο. Τι συνέβη δεν ξέρουμε. Το πρόβλημα αποκαθίσταται και πιθανότατα αύριο θα λειτουργήσει κανονικά το σχολείο. Ο αρχικός προϋπολογισμός για τον νηπιαγωγείο, το οποίο έχει παραδοθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ήταν 905.000 ευρώ. Χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και κατασκευάστηκε από το Δήμο Λαρισαίων. Μένει να απαντηθεί αν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε οφείλεται σε κακοτεχνία ή προέκυψε από κακή χρήση. Να χτίζονται σχολικά κτίρια και να πλημμυρίζουν με τις πρώτες βροχές. Πάρα πολύ ωραίο. Λίγο καλύτερη μελέτη την επόμενη φορά. Τώρα, έχουμε δει πάρα πολλές φορές τα ελληνικά προϊόντα να γίνονται ανάρπαστα στο εξωτερικό. Έχουμε δει κριτικά προϊόντα να είναι στην προτίμηση, στην πρώτη θέση όσον αφορά τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Τώρα λοιπόν έρχεται και η Θεσσαλία. Είχαμε δει τα τελευταία χρόνια το ελληνικό σήμα ποιότητας, το οποίο όπως υποστήριζαν οι θύνοντες θα αποτελέσει ένα μέτρο για να έτσι ανεπτυχθεί κάθε τοπική παραγωγή. Αυτό το σήμα ποιότητας λοιπόν έχει μπει τώρα και στα θεσσαλικά προϊόντα. Πάμε να δούμε.
Την εφαρμογή του πρωτοκόλου ποιότητας και προέλευσης των Θεσσαλικών αγροτικών προϊόντων, Θες Άγκρο, σε συνεργασία με την αναπτυξιακή εταιρεία του νομού Λάρισας, ξεκινά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το πρωτόκολλο έχει ως στόχους την προώθηση της αναγνωρισιμότητας των Θεσσαλικών προϊόντων ποιότητας στις εντός και εκτός χώρας αγορές, αλλά και τη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα. Το πρωτόκολλο ανήκει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και διαχειρίζεται από την ΑΕΝΟΛ. Σήμερα υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με τους εκπροσώπους της ΑΕΝΟΛ. Είναι βέβαια και μέσα στα πλαίσια της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής για τα προϊόντα προέλευσης. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Από αύριο όλοι οι πιστοποιημένοι φορείς και οι αγρότες μπορούν να απευθύνονται στην ΑΕΝΟΛ, με την οποία υπογράψαμε πρωτόκολλο συνεργασίας για την διαδικασία. Συνεπώς τα θεσσαλικά αγροτικά προϊόντα πλέον θα έχουν ταυτότητα. Είναι άλλο ένα πιστοποιητικό το οποίο θα δείχνει την ποιότητα των θεσσαλικών προϊόντων. Όσοι επιθυμούν θα μπορούν να απευθύνονται ή στην ΑΕΝΟΛ ή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Από αύριο στο site της Περιφέρειας θα είναι ανιρτημένη όλη η προβλεπόμενη διαδικασία, όλο το πρωτόκολλο, και θα μπορεί ο κάθε παραγωγός ή διάφοροι μεταποιητές να τοποθετούν μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες το σήμα αυτό πάνω στα προϊόντα τους, ώστε να φαίνεται ότι αποτελεί θεσσαλικό προϊόν της Γεωργίας. Τις επόμενες μέρες ξεκινά και το e-market, δηλαδή το ηλεκτρονικό δημοπρατήριο. Να μπορεί να υπάρξει και η διαδικασία να βρίσκονται αγοραστές και πολιτές ταυτόχρονα μέσα από το διαδίκτυο. Μάλιστα, λοιπόν, και τα θεσσαλικά προϊόντα θα πάρουν το σήμα ποιότητας. Καλό είναι να συμβεί αυτό σε όλα τα προϊόντα της Ελλάδας, γιατί ποιοτικά, όπως ποιοτικά είναι, θεωρούμε πολύ καλύτερα από τα άλλα ευρωπαϊκά, όπως ας πούμε είναι το λάδι. Να σας πω τώρα ότι η γέννηση των παιδιών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, έχει μειωθεί. Ίσως οφείλεται στο άγχος για την ανεργία, στα οικονομικά και σε πολλούς άλλους παράγοντες. Αυτό γίνεται κυρίως με το φυσιολογικό τρόπο. Ωστόσο, στην Αμερική παρατηρήθηκε το 2012 αύξηση των γεννήσεων με εξωσωματική γονιμοποίηση. Είναι μία αύξηση η οποία δεν είχε άλλο προηγούμενο. Γεννηθήκαν το 2012 περισσότερα παιδιά από ό,τι άλλη χρονιά. Θα πάμε να δούμε τώρα το βίντεο για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες. The cycle of fertile women usually lasts about a month. Τις 61.740 με τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης έφτασαν οι γεννήσεις το 2012 στην Αμερική, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Εταιρείας Τεχνολογιών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό επί του συνόλου των γεννήσεων από το 1980 που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά. Τα παιδιά αυτά ήταν κατά περίπου 2.000 περισσότερα από εκείνα που γεννήθηκαν με την ίδια διαδικασία το 2011. Σκεφτείτε ότι αν οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι πέρυσι έγινε boom στις εξωσωματικές και σαν κύρια αιτία θεωρούν ότι ο μέσος όρος των Αμερικανίδων από τα 21 έφτασε στα 26 χρόνια και το θεωρούν αιτία, σκεφτείτε τις δικές μας κοινωνίες, ας το πούμε τη Δυτική Ευρώπη και την Ελληνική, που ο μέσος όρος απόκτησης πρώτου παιδιού έχει περάσει τα 30 χρόνια. Από το σύνολο των 3,9 εκατομμυρίων παιδιών που γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2012, αυτά που γεννήθηκαν με εξωσωματική αντιπροσωπεύουν το 1,5% του συνόλου, το υψηλότερο από οποτεδήποτε στο παρελθόν. Το αυξανόμενο ποσοστό αντικατοπτρίζει εν μέρη την κατά μέσο όρο αυξανόμενη ηλικία στην οποία οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο τους παιδί, καθώς τα προβλήματα γονιμότητας γίνονται συχνότερα όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν. Ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι το 70% των γυναικών να είναι πάνω από 35 χρονών, με το υπόλοιπο 30% να κυμαίνεται κάτω από 35 χρονών. Πάνω από 40 και 42 χρονών είναι περίπου ένα 25-30%, άρα μεγάλο ποσοστό σχετικά, το οποίο είναι πάνω από 40 χρόνια, που ξέρουμε ότι είναι το κρίσιμο στάδιο, γιατί από εκεί και πέρα η υπογονιμότητα πέφτει πάρα πολύ. Σήμερα και στα Χανιά πολλά ζευγάρια προχωρούν πιο γρήγορα στην εξωσωματική γονιμοποίηση, ενώ παλιότερα προσπαθούσαν για χρόνια να τεκνοποιήσουν φυσιολογικά, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η ηλικία στην οποία καταφεύγουν στην επιστήμη για να τους βοηθήσουν. Ερχόμενοι σε ένα κέντρο εξωσωματικής όπως εδώ, αλλά από εκεί και έπειτα
ενημερώνεται και παραπάνω μέσω του ίντερνετ, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και θέλουν να προχωρήσουν, να κάνουν πιο γρήγορα ένα παιδί και ψάχνονται πολύ πιο πολύ από ό,τι ψαχνόντουσαν πιο παλιά. Η γονιμότητα αρχίζει και εκπίπτει από την ηλικία των 26 ετών. 26 ετών δεν έχει τελειώσει, έχει τελειώσει μόλις τις σπουδές της, τα πανεπιστήμια κτλ. Άλλες ηθελημένα, άλλες όχι, δεν δύναται να προχωρήσουν σε συνθήκες για απόκτηση μιας οικογένειας, οπότε όταν πια έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα βρούμε μπροστά μας υπογονιμότητα. Μόνο το 25% της αναπαραγωγικής διαδικασίας είναι γνωστή στους γιατρούς και η επιστήμη έχει ακόμα πολλά να μάθει από τη φύση. Η νομοθεσία προστατεύει και την παρέμβαση της τεχνολογίας στο φυσιολογικό τρόπο τεκνοποίησης. Έρχονται κάποια ζευγάρια τα οποία αναζητούν να διαλέξουν το φύλλο το οποίο απαγορεύεται με την ελληνική νομοθεσία. Από εκεί και έπειτα είναι σπάνιο να έρθει ένα ζευγάρι επειδή θέλει να κοιτάξει ότι είναι χρωμοσωμικά φυσιολογικό το έμβριό του. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν έχουν μία ή δύο αποβολές που ζητάνε, έχουν κάνει κάποιες εξετάσεις και ζητάνε να έρθουν να κάνουν εξωματική, να κάνουμε τον προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο, να σιγουρευτούμε ότι για τα χρωμοσώματα που ελέγχονται είναι φυσιολογικό το παιδί, έτσι ώστε να μην έχουν προβλήματα είτε αποβολής, αλλά είτε αν χρειαστεί να κάνουν έκτρωση αν το παιδί έχει κάποια ανομαλία. Ωραία, μια χαρά. Σύμφωνα με τους γυναικολόγους, να σας πω, επειδή ο μέσος όρος της μητρότητας έχει αυξηθεί κατά μία δεκαετία, στην χώρα μας όλο και περισσότερα είναι τα ζευγάρια τα οποία καταφεύγουν στη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Πάμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη, πάνω εκεί στη Θράκη, στην άκρη της Ελλάδας, όπου ανακοινώθηκε η Αλεξανδρούπολη ως η έκτη πόλη η οποία θα φιλοξενήσει στις 28 Σεπτεμβρίου τους αγώνες δρόμου Run Greece. Η διοργάνωση αυτή θα βάλει δυνατά την πόλη στον αθλητικό χάρτη της χώρας, θα προσελκύσει αθλητές από την Ελλάδα αλλά και τις γειτονικές χώρες, ενώ θα προσφέρει στο κοινό μία εβδομάδα γεμάτη δράσεις και εκδηλώσεις με ένα μήνυμα. Ποιο είναι αυτό το μήνυμα? Δείτε το ρεπορτάζ που ακολουθεί και θα το καταλάβετε. Στο πλαίσιο της πανελλήνιας εξόρμησής τους προς αναζήτηση ποδοσφαιρικών ταλέντων, στελέχη του τμήματος scouting του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το κάμπ που διοργάνωσε ο Ποντιακός στις εγκαταστάσεις του με τη συμμετοχή 7 ακαδημιών από τον ομό Εύρου. Το κάμπ απευθυνόταν σε ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν μεταξύ 1999 και 2005 και διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά με τους εμπνευστές του να τονίζουν πως επιθυμούν να καταστεί θεσμός για την περιοχή. Οι ίδιοι ευχαρίστησαν τις ακαδημίες που έφεραν τους αθλητές τους να δοκιμαστούν, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές τους και να διεκδικήσουν το όνειρο της ένταξής τους σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Στα πλαίσια της ανείχνευσης ποδοσφαιριστών, δραστηριοποιούμαστε στον ευαίσθητο χώρο της επαρχίας. Από το πιο απομακρυσμένο σημείο που είναι ο Εύρος της Ελλάδος μέχρι και στην Κρήτη. Και στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων ήρθαμε σήμερα να οργανώσαμε εδώ μαζί με τον Ποντιακό Αλεξανδρούπολης, που είναι μια ομάδα που ανήκει στο δίκτυο του ΠΑΟΚ, ένα κάμπ επιλογής παιδιών ηλικίας από 99 μέχρι 2005. Για δεύτερη χρονιά φέτος διοργανώνουμε ένα αθλητικό κάμπ προεπιλογής ταλέντων του ΠΑΟΚ. Στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει τα τμήματα υποδομής του συλλόγου μας με τον ΠΑΟΚ, θελήσαμε πλέον να θερμοθετήσουμε αυτή την εκδήλωση. Με αυτή την εκδήλωση θέλουμε πραγματικά να δώσουμε την ευκαιρία σε παιδιά που είναι ταλαντούχα, να τους δοθεί ευκαιρία ούτως ώστε να τους δούνε άνθρωποι προπονητές υψηλού επίπεδου από μια ομάδα που έχει αποδείξει και στο πρόσφατο παρελθόν ότι ασχολείται πάρα πολύ με τις υποδομές, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι είναι μια εκδήλωση η οποία δίνει την ευκαιρία σε παιδιά να δείξουν το ταλέντο τους, και γιατί όχι μέσα από αυτή τη διαδικασία, τη στιγμή που βρίσκονται εδώ εκπρόσωποι των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, να γίνει επιλογή και γιατί όχι να πάνε και παραπέρα τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν σήμερα. Είναι σημαντικό αυτό το γεγονός που διοργανώνουμε. Βέβαια, συμμετέχουν αυτές οι ακαδημίες για δικούς τους λόγους, κάποιες άλλες δεν συμμετέχουν, είναι
δικό τους θέμα αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, η οποία θα συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο, θα δώσουμε την ευκαιρία και δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να δείξουν το ταλέντο τους και γιατί όχι να προχωρήσουν και παραπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλες τις ακαδημίες οι οποίες σήμερα μας τιμήσανε και δώσανε την ευκαιρία στους νεαρούς αθλητές τους να δοκιμαστούν και να δείξουν το ταλέντο τους. Να μου επιτρέψετε να αναφέρω λίγο και τις ακαδημίες αυτές. Εκτός από τον Ποντιακό είναι η Ακαδημία του Ολυμπιακού, η Ακαδημία του Αθλητικού Ομίλου Μαέστρου, το Ice Soccer, η Θράκη Φερών, ο Αθλητικός Όμιλος Διδημοτήχου και ο Ρέστος Ορεστιάδος. Δεν καταφέραμε να δούμε το βίντεο με το φεστιβάλ Run Greece που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, αλλά δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Είδατε ωστόσο τα νέα ταλέντα, τα νέα ποδοσφαιρικά ταλέντα της Ελλάδας, για τα οποία είχαν έρθει σκάουτερς και ψάχνανε. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας πω ότι και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος μας. Όσον αφορά όμως τα συντρίμια του Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών, οι Αυστραλιανές αρχές ανέφεραν ότι εντόπισαν δύο αντικείμενα που μάλλον ανήκουν στο συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ωστόσο, τα αεροσκάφη και όλες οι αρχές οι οποίες έχουν αναλάβει να βρούνε τα συντρίμια του αεροσκάφους και αυτά άλλα, και όσα φαίνονται από τις δορυφορικές φωτογραφίες, δεν μπορούν να τα εντοπίσουν. Και γι' αυτό το λόγο οι Μαλαισιανές αρχές συστήνουν να υπάρχει ψυχραιμία στους συγγενείς των αγνοούμενων. Ευχάριστες ή δυσάρεστες κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα, όταν η επικαιρότητα τρέχει. Εμείς εδώ στο zoogla.gr την ακολουθούμε. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο το μεσημέρι, όπως και κάθε μέρα. Μένετε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Μην ξεχάσετε το βράδυ 11 και 4 την εκπομπή Ζούγκλα με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Από εμένα και τον Ανέστη, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.